σε. Μπορεί να φύγει. Έχει ένα παιδί μου κάνει κάποια όνειρα ή νιώθει άσχημα και λες που θα φύγει. Ναι. Στο μυαλό σου εκείνη τη στιγμή έρχεται. Η αραβανή που ξέρει να χορεύει. Οι κερατάδες που με πείσανε. Τι θέλω εγώ και γύρευω σε αυτούς. Καταρχήν να σου πω το πιο αστείο. Με την Ευαγγελία είχε τύχει πολύ πριν συζητήσω εγώ για τον dancing να έχουμε συζητήσει για να κάνουμε μαζί μαθήματα. Να μου κάνει εννοώ. Να σου κάνει μαθήματα. Οπότε ήξερα. Άτω. Καταγγελία. Είναι μια καταγγελία αυτή η ανθρώπινη. Από τη στιγμή που έχει φιλανθρωπικό χαρακτήρα, ξέρουμε όλοι οι παίχτες. Δεν κάνω το λίγο αυτό. Ξέρουμε όλοι οι συμμετέχοντες ότι πάμε για κάποιο σκοπό. Δεν πάμε να γίνουμε χορευτές, ούτε πάμε Sony και Ντέ να κερδίσουμε στο dancing. Αυτό δεν έχει σημασία. Άρα πρέπει να έχει δικαίωμα όποιο θέλει, ρε παιδί μου, να συμμετέχει. Πότε και υπό ποιες συνθήκες πήγες να κάνεις μάθημα με την Αραβανή. Απλώς έτυχε να βρεθούμε στην ίδια παρέα και να το πούμε ότι θέλω να κάνω χώρο, να το δοκιμάσω και μου λέει το και το. Τελικά εγώ δεν πήγα ποτέ να κάνω, γιατί μη φανταστείς. Δεν είχα χρόνο, έτσι, καταλάβατε. Αν ευλόγω αναφορά τώρα αυτό για την Αραβανή. Ναι, δεν το είχε προσχεδιασμένο, έτσι τη ήρθε εκείνη την ώρα, μιλούσαν για τον Τάνι και λέει θα σα πω ότι πήγαμε να κάνουμε μαθήματα. Έλα ρε παιδιά, αυτό είναι ξεκατίνιασμα. Ξεκατίνιασμα. Τη ρώτησε, ήθελε να κάνει μαθήματα με την Αραβανή. Νομίζω ότι δεν άκουσε καλά. Είπε ότι όταν ήσουν στον τάκο, δεν σου πέρασε το μυαλό ότι δεν είναι στον τάκο η Αραβανή επειδή ξέρει να χορεύει και οποιοδήποτε άλλο από του ψευδού. Ναι, κοίτα να δει να πω κάτι που ξέρω εγώ εκ των έσω. Γιατί πέρασε για να είμαι όπω έχουμε πίσω dancing, το έλεγαν στο κανάλι από την αρχή ότι παιδιά προσπαθούμε να ανεβάσουμε το επίπεδο. Το επίπεδο είναι πολύ υψηλό. Δεν πήγαινε αγνία τη δηλαδή να χορέψει. Ξέρω ότι όλοι Ελισάβετ, λίγο πολύ άλλο ξέρουν χορό. Υψηλό επίπεδο και άλλο ότι ξέρουν χορό. Κάποιοι άλλοι δεν ξέρουν. Μα όταν λες ανεβάζω το επίπεδο, δεν σημαίνει ότι ξέρουν να χορεύουν στην Ελλάδα. Αλλά είναι ένα διαγωνισμό. Αυτό είναι άδικο για αυτού που δεν γνωρίζουν. Τι με νοιάζει, εγώ χορεύω. Τι κάνω και το φιλανθρωπικό είναι μία παράμετρο. Γιατί κοίταξε, το ζούμε τέταρτη σεζόν τώρα, έτσι είναι το dancing with the stars 4. Το φιλανθρωπικό παιδιά είναι μία παράμετρος. Αφού ξέρουμε ότι υπάρχει πάρα πολύ ανταγωνισμό. Το ότι λένε μεταξύ του ότι είναι αντιφιλανθρωπικό, σαφώ και κάνει καλά και υπάρχει. Καλά γιατί και έχει καλό. Και καλό είναι. Ανταγωνισμό όμω υπάρχει. Τώρα η Χρήση με εμένα δεν με πείθει ότι βγήκε εκεί στην πλάκα και είπε ότι ξαφνικά θυμήθηκε ένα γεγονό ότι η Ευαγγελία ήταν να κάνουν μαθήματα. Τη ρώτησα και το ανέφερε. Δεν είναι Δημήτρη, το θυμήθηκε ξαφνικά. Ήταν προσχεδιασμένο να το πει αφού έχει ένα γνωστό και την ίδια που κάνει. Δεν είναι να σχεδιάσουμε να γίνει αυτή η ερώτηση. Όχι παιδιά, η ίδια ήθελα να το πει φαντάζομαι κάποια στιγμή. Αυτό λέω. Έτσι για τη συνεντεύξη. Ρωτάς κάτι, σου απαντάω κάτι που έχω στο μυαλό μου. Και εγώ που έχω στο μυαλό μου κάτι, σου το απαντάω. Ναι. Δεν θα μπορούσαμε να υποθέσουμε λοιπόν.